φακός του Καλλινός News βρίσκεται πίσω από το ζαχαροπλαστείο Βούρου στα Βασιλικά, στο χώρο όπου θα αναγερθεί ο νέος βρέφων υπηακός σταθμός του Δήμου Καλλιμνίων. Είναι ένα ρεπορτάζ με σημασία, γιατί είναι η πρώτη μέρα εργασιών αφού το οικόπεδο αυτό έχει καθαριστεί. Εκπρόσωποι της κατασκευαστικής εταιρείας 3K είναι εδώ, υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών. Είναι εδώ και ο αντιδήμαρχος καθημερινότητας, ο κύριος Ρήγας. Κύριε Ρήγα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Μια ευχάριστη μέρα σήμερα, αφού, όπως είπατε σωστά, είναι η πρώτη μέρα που ξεκινούν οι εργασίες για τον νέο βρεφονηπιακό σταθμό. Όπως βλέπετε, ξεκίνησε η εξκαφή του και βέβαια θα προχωρήσουν στις υπόλοιπες εργασίες. Όπως βλέπετε, μετά το πρώτο δημοτικό, το νέο πρώτο δημοτικό σχολείο, το Καρπάθιο, το πρώην Καρπάθιο, ξεκινά και αυτό το έργο με σταθερά βήματα. Σιγά σιγά θα μπουν και άλλα έργα σε εφαρμογή, προκειμένου να όλοι οι καλοί να τα χαρούν και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που θα έρθουν εδώ να εγκατασταθούν σε ένα νέο, σύγχρονο προπολυμπιακό σταθμό. Καλή σας ημέρα! Καλημέρα! Αντιδήμαρχε, με αφορμή που σας βρίσκω εδώ στον χώρο που θα αναγερθεί ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός, επειδή κάνετε προηγουμένως μία αναφορά στο Καρπάθιο, βλέπω εδώ και εκπροσώπους της εταιρείας της 3K. Τι νέα έχουμε, δηλαδή πότε μπορούν να ξεκινήσουν οι εργασίες και εκεί, γιατί κάναμε ένα ανάλογο ρεπορτάζ με ανησυχίες περί οίκων. Πρωί-πρωί σήμερα βρέθηκα στη ΔΕΗ, όπου υπέγραψα το συμβόλαιο ηλεκτροδότησης του σχολείου με τη ΔΕΔΙΕ. Και ταυτόχρονα μέσα στην εβδομάδα υπογράψω και συμβόλαιο με τη ΔΕΗ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Και οι εργασίες, από ό,τι λένε, θα ξεκινήσουν και μέσα στην εβδομάδα, αν είναι δυνατόν, προκειμένου να αρχίσουν να πέφτουν τα τσιμέντα δηλαδή. Οπότε. Δηλαδή αυτό ήταν, ήταν δηλαδή μια απαραίτητη προϋπόθεση, έτσι. Βεβαίως, ναι, ναι. Οπότε να σταματήσουν οι ανησυχίες των. Οι δικαιολογημένες, θα έλεγα. Δικαιολογημένες, θα λέω κι εγώ. Θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες, μπορεί και μέσα στην εβδομάδα αυτή, το αργότερο την επόμενη Δευτέρα. Γιατί είδα στο ρεπορτάζ μέσα εγκαταστάσεις μηχανημάτων παραγωγής πετών. Έτοιμα. Άρα απαραίτητη προϋπόθεση ήταν και η σύνδεση με, την, με, τη ΔΕΗ, το, έτσι, με ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι. Ταυτόχρονα να πω ότι και η ΔΕΙΑΚ πλήρωσε μια υπέρταση του δικτύου ρεύματος προς την Παλιόνισσο, προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί εκεί η γεώτρησή μας, ώστε να μην έχουν προβλήματα ούτε με τις γεννήτρες, ούτε με διακοπές, ούτε με τίποτα. Το έργο αυτό ξεκινά την επόμενη Δευτέρα. Μίλησε με τον εργολάβο της ΔΕΔΙΕ και την επόμενη Δευτέρα ξεκινήσει η τοποθέτηση των νέων στήλων, προκειμένου να ρευματοδοτηθεί, ηλεκτροδοτηθεί η γεώτρηση Παλιόνισσο. Καλή σας ημέρα! Καλημέρα, καλημέρα.